Πάμε. Η μεταγραφή της ημέρας, είπαμε, και στους τίτλους και στο ξεκίνημα είναι αυτή από τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νας Μήτρου Λόγκ. Τον ακούσατε και νωρίτερα που βγήκε για την ανακοίνωση. Πάμε να τα πούμε πιο αναλυτικά στην παρέα μας. Νίκο Ζέρβα, χαίρετε. Γεια σου, περαστικά σας και από αέρος. Να είστε καλά. Σιδερένιος. Να είστε καλά. Τι κάνεις? Καλά εδώ. Έτσι. Ήταν λίγο περίεργη η μέρα σου. Καναπεδάτωση. Η αναρωτική μου άδεια με μεταγραφή. Αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Από χθες. Να ξέρεις, ρωτάει ο κόσμος πού είναι και πώς και τι. Και την Κυριακή το βράδυ είχαμε πει μετά το μάτσο το Μαρούσι στην εκπομπή του Γιώργου Τσανάκη ότι ο Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα θα κάνει σίγουρα μία, μπορεί και δύο μεταγραφές. Είχε κρατηθεί επασφράγηση το μυστικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε ότι ο Μήτρου Λόγκ είναι φευγάτος από το Κάουνας. Ναι. Μεν δεν είχε πιάσει, μεν δεν αγωνιζόταν πολύ. Αλλά ξέρεις, αν δεν είσαι και στη Λιθουανία για να ξέρεις, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Ναι. Αυτό που είχε βγει ήταν το όνομα του Πάγκος, έτσι. Ορίστε. Αυτό που είχε βγει ήταν το όνομα του Πάγκος. Ναι, του Πάγκος όμως τουλάχιστον και επειδή το ψάξαμε λίγο παραπάνω, δεν ήταν παίκτης που ήθελε αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζοκάς. Δηλαδή, ασφαλώς και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά τα χαρακτηριστικά του δεν ταιριάζουν σε αυτό που ήθελε. Ήθελε έναν παίκτη με περισσότερη επιθετική πρωτοβουλία, με πιο κάθετο παιχνίδι, που ο Ολυμπιακός κακό στην περιφέρειά του το έχει μόνο από το Μακίσικ, και ήθελε να το βάλει και σε περισσότερη ποσότητα, να το πω έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν προέκυψε αυτή η περίπτωση του Μήτρου Λόγκ, αμέσως έδωσε εντολή ο κόουτς Μπαρτζόκας να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ξέχωρα από τα καλά στοιχεία που έχει και δεν τα έχει δείξει ακόμα στην Ευρωλίγκα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και πραγματιστές. Το διαβατήριο. Έχει το διαβατήριο, έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από Έλληνες παίκτες. Και νομίζω ότι ως τρίτη... Και γενικός και ειδικός. Και στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικός, νομίζω. Το έχεις ξαναπεί. Ασφαλώς. Αλλά ήδη το πρόβλημά του, το οποίο θα λυθεί και επίσημα σε 10-15 μέρες από ό,τι γνωρίζω, δηλαδή θα το πάρει στα χέρια του διαβατήριο, του λύνει ήδη για φέτος πολλά προβλήματα, έτσι. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε, επειδή θα πάρει και ψηλό, θα πήγαινε στους 10 ξένους. Τώρα θα μείνει στους 9. Είναι λίγο κομμάτι πιο διαχειρίσιμο από το 10. Ναι. Και για την Ελλάδα. Με τις κινήσεις που έκανε και ο ατζέντης του και ο ίδιος αποδεσμεύτηκε και ο Ολυμπιακός δεν πήρε καν buyout. Ναι. Δηλαδή θα πάρει ουσιαστικά τα χρήματα τα υπόλοιπα του συμβολαίου του μέχρι το τέλος σεζόν που προέβλεπε με τις Άλγκυρες, αλλά υπέγραψε και ένα πολυετές συμβόλαιο με οψιόν για την τελευταία χρονιά, έτσι. Και έχει μια ευκαιρία και ο Μήτρου Λόγκ να κάνει το step up στην Ευρωλίγκα, ξαναλέω, γιατί σε όλα τα άλλα ήταν αρκετά επιτυχημένος και στην Πρέσια βγήκε δύο φορές MVP του Ιταλικού Πρωταθλήματος, και στο Μιλάνο πήγε με τις καλύτερες περγαμηνές, αλλά να με συγχωρέσει, το Μιλάνο το λες και νεκροταφείο από αυτόν, έτσι. Ναι. Και στο Κάουνας με προβληματίζει λίγο, η αλήθεια είναι, το ότι δεν έπιασε, γιατί πίστευα ότι επειδή είναι ομάδα χημίας όπως και ο Ολυμπιακός, με αρχές, μέση και τέλος, πίστευα ότι θα κάνει το μπαμ εκεί. Δεν κόλλησε. Ότι θα φανεί ήταν μη τι άλλο περισσότερο, ναι. Πολλές φορές ένας καλός παίκτης δεν κολλάει σε μια ομάδα, είτε επειδή το περιβάλλον δεν του ταιριάζει, είτε επειδή δεν έχει βρει ρυθμό. Αλλά νομίζω ότι πλέον στα 30 του έχει μια καλύτερη ευκαιρία μαζί με τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα τελευταία δύο χρόνια να φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι το story. Ωραία. Πολύ γρήγορα οι διαπραγματεύσεις. 100% του άρεσε του Μπαρτζόκα αυτός ο παίκτης. Νομίζω ότι θα έρθει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Θα έρθει αύριο για να ενσωματωθεί σιγά σιγά στην ομάδα. Το τρομερό είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπρασδέικης πριν το φιλικό με τις Άλγκυρες. Μπράβο, ναι. Και τώρα το Μήτρου Λόγκ πριν το μάτς με τις Άλγκυρες. Όντως. Συγκυρία, πραγματικά. Λοιπόν, το αρνητικό είναι ότι δεν θα παίξει βέβαια μέχρι το τέλος Δεκέμβρη. Έτσι. Αυτό πήγα να σου πω. Πότε αναμένεται τον ντεμπούτο? 2 Ιανουαρίου. Στην Ευρωλίγκα. Μπράβο. Για το πρωτάθλημα, αν λυθούν όπως όλα λένε τα βιογραφειοκρατικά και εκεί γύρω στις 5 Δεκεμβρίου το διαβατήριο. Διαβατήριο. Θα παίξει κανονικά, έτσι. Ναι. Εάν λέμε τώρα στην απευταία περίπτωση, εάν δεν λυθεί, ας το πούμε έτσι, τόσο άμεσα, χρειαστεί, ξέρω εγώ, ένας μήνας. Ναι. Αν και είναι πρόωρο, εκτιμάς, μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, παύλα εκτίμηση, θα κάνει άλλη αλλαγή? Θα το δούμε ανάλογα με την αποθεραπεία του Γκος. Ναι, okay. Αν η αποθεραπεία του Γκος όντως κρατήσει ένα μήνα, γιατί υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις
ότι ίσως θα ανταποκριθεί καλύτερο ο οργανισμός του και γυρίσει νωρίτερα, μπορεί και να μην γίνει. Μπορεί και να μην γίνει. Θα τον δει και ο Μπαρτζούκας προπονήσει, θα δει σε τι κατάσταση είναι. Εντάξει, βέβαια είναι σε κανονική κατάσταση, έτσι παίζει. Δεν παίζει πολύ απλά. Mm-hmm. Και το θετικό που έχει επίσης είναι ότι ξέρει την Ευρωλίγκα, έτσι είναι. Ναι. Πολύ εύκολη προσαρμογή του νομίζω σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι κάποιος που έρχεται από Αμερική που δεν έχει ξανάρθει στην Ευρώπη, έστω και στα 30. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Από εκεί πέρα, εντάξει. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά μπορούμε να πούμε κάτι. Όχι αναζήτηση. Η αναζήτηση έχει τελειώσει. Ο Πετρούσεφ είναι ο στόχος. Ναι, οκ. Okay. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έρχονται από το Σακραμέντο λένε ότι ήταν τελείως άσχετο το γεγονός ότι έπαιξε χθες 5-6 λεπτά garbage time που λέμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε κρυθεί ήδη, τον έβαλαν και 6 λεπτά. Ο παίκτης είναι ενήμερος για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Νάς Μητρουλόγκ, τον κύριο Μίσκο Ραζνάντοβιτς. Ναι. Καλό είναι αυτό να το λέμε στον κόσμο για να καταλαβαίνει περίπου. Ναι. Που κινούμαστε, ναι, όντως. Ναι. Και νομίζω ότι αν φτάσουν τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε τώρα, τις τελευταίες ώρες από το Σακραμέντο, ότι είναι θέμα χρόνου να μείνει ελεύθερος. Ναι. Πιστεύω ότι αν μείνει ελεύθερος ο Ολυμπιακός την έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά την περίπτωση, παρότι έχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, και δεν αποκλείω να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, θετικές από μέρα σε μέρα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αίρεση, γιατί έχει συμβόλαιο, έτσι δεν είναι ελεύθερος. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε πρώτα να είναι και επίσημα παρελθόν από τους Kings, που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα για τον Ολυμπιακό είναι να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, εννοείται, γιατί έχει ανάγκη και από έναν ακόμη ψηλό, είναι δεδομένο. Ωραία. Και αν λέμε τώρα, πήρε Μήτρου Λόγκ τριετίας. Αν πάρει και Πετρούσεφ. Κάπου τόσο θα υπογράψει, πιστεύω. Μπράβο. Νομίζω θα κάνεις ένα ξεκούραστο καλοκαίρι. Ναι, η λογική αυτό λέει. Είναι μια παράμετρο που πολύ καλά τη βάζει στο τραπέζι. Είναι μια παράμετρο που πρέπει να δει ο κόσμος. Ότι ο Ολυμπιακός κάνει το πρόβλημα που του δημιουργήθηκε και λίγο λύση για το μέλλον του. Τι εννοώ. Παίρνει ένα παιδί από το πάνω επίπεδο. Okay, δεν είναι πρωτοκλασσάτος ο Μήτρου Λόγκ, δεν είναι James, δεν είναι Ναν. Εννοείται ότι δεν είναι τέτοιος παίκτης, έτσι. Αλλά είναι ένα καλό εργαλείο με ελληνικό διαβατήριο που χωράει σε κάθε ελληνική ομάδα. Και νομίζω ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει και το καλοκαίρι. Απορώ γιατί δεν ασχολήθηκε. Και θα έχει βάλει και τον Πετρούσεφ θεωρητικά ένα παιδί το οποίο μαζί με τον Φάλ, τον Μιλουντίνοφ, που έχουν συμβόλαιο για πολλά χρόνια ακόμη, και τον Πετρούσεφ, το μοναδικό ερωτηματικό θα είναι ο Πίτερς, έτσι. Ναι. Νομίζω τόσο ότι με τη χρονιά που κάνει, πιο εύκολα τον βλέπω να ανανεώνει πρόωρα κι αυτόν, ναι. Παρά να έχουμε καλοκαιρινό σύριαλ. Mm-hmm. Άρα, με το Γόκαπ να έχει συμβόλαιο, τον Παπα-Νικολάου το ίδιο, τον Μπρασδέικης επίσης. Για σένα το Γκος επίσης. Νομίζω ότι μετά αυτά για τα δύο μάλλον θα πάω στο Ολυμπιακό. Αν θα μείνει ο Πίτερς και ο Κάναν. Ναι. Αν τους ανανεώσει και αυτούς, θα θέλει μια-δυο προσθήκες μόνο. Το πολύ. Και θα είναι έτοιμη ομάδα και για του χρόνου με απίστευτη χημεία που θα είναι και το μεγάλο του όπλο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε της Λευσανδρίας, χωρίς πανικό και χωρίς να κοιτάει πιο πολύ την επικοινωνία Ολυμπιακός αλλά την ουσία, μπορεί, αν ξαναλέω, πάρει τον Πετρούσεφ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το κάνει για μέλλον πολύ πιο εύκολο, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Να ρωτήσω, γιατί λέει ένας φίλος, θα φύγει ο Πάπας Δανικός? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να φύγει τώρα Δανικός ο Πάπας. Ο Πάπας το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει κάνει το βήμα μπροστά που περίμεναν όλοι στον Ολυμπιακό. Έτσι, είναι όμως ένα πολύ θετικό στοιχείο για τα αποδυτήρια, δεν δημιουργεί προβλήματα. Δεν έχει απαιτήσεις για κάτι παραπάνω. Άρα δεν ξέρω αν θα. Τώρα που βρήκε το Μήτρου Λόγκ να τον δώσει δανεικό τον Πάπας, μπορεί να παίρνει πάλι κάποιες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα και το καλοκαίρι να ψάξει κάπου αλλού την τύχη του. Μάλιστα. Ωραία. Αγωνιστικά να πούμε. Πάμε και στα αγωνιστικά. Άρχισε η προετοιμασία. Ευχάριστα και από εκεί. Μέσα και η Μιλουτίνοφ κανονικά θα παίξουν την Παρασκευή, έτσι. Θα παίξουν κανονικά και οι δύο. Ναι. Μόνη απουσία δηλαδή την Παρασκευή θα είναι ο Williams Goss. Ωραία.